από πού ήρθες ρε? Η ιστορία με λίγα λόγια είναι ένας άντρας ο οποίος πιστεύει ότι η γυναίκα του τον απατάει, ανακαλύπτει όταν πάει σε μια ερημική παραλία, την πάει διακοπές, γιατί αυτή έχει πρέπει από ένα σοκ της έκτρωσης, έχει ρίξει ένα παιδί γιατί δεν θέλει να είναι μαζί του, και όταν την πάει εκεί ανακαλύπτει ότι ο εραστής της γυναίκας του είναι πραγματικότητα, είναι ερωτικό θρύλο, έχει όμως και υπαρξιακές διαστάσεις. Τέσσερις ήρωες συγκρούονται για την ίδια γυναίκα. Όχι, δεν θα μπορούσα να πω ότι έχω κανένα κοινό στοιχείο με την Ινώ. Τώρα, μα εννοείς για το Μήλο της Έιδος, αυτό εννοείς. Εάν μ' αρέσει. Σε κάθε γυναίκα αρέσει να το Μήλο της Έιδος. Hello. Η ταινία είναι άλλο από αυτό που φαίνεται. Ό,τι βλέπετε μέχρι το φινάλε γίνεται μια ανατροπή η οποία είναι ραγδαία και ανατρέπει όλα τα γεγονότα που έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να τα αποδώσει με μια καλή φωτογραφία, ακόμα και τα άσχημα να τα δείξει όμορφα. Αλλά όμως αυτό το περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα φαράγγι που μέσα που καταλήγει σε μια αμμουδιά παραλία και όλο αυτό το πράγμα όταν δεν βλέπει άνθρωπο, βλέπει εσύ του ανθρώπου γύρω-γύρω σου. Οι σκηνές έχουν οι ίδιες από μέσα του βία. Οι ίδιοι άνθρωποι γίνονται λίγο πιο βίαιοι, ακόμα και συμπεριφορά του, ακόμα και μετά τα γυρίσματα. Θα σας γαμίσω, εσένα το λέω, Μαρία. Εγώ μου να βάλω και με όλα τα παιδιά, είναι γράμμισα στο χαλάσσο, ας πούμε. Όχι ποτέ, θα μας δεις τα λεφτά της με τα πίσω και γράμμισε τα. Αφού ένας απειλεί τον άλλον, υπάρχει και το φυσικό στοιχείο το οποίο τους απειλεί όλους αυτούς. Εξαλειφθείς μας το δίκαιο, την απειλή της κάθε... Είναι η εμφάνιση ενός καρχαρία. Το έλεγα ότι μάλλον είναι ένα ερωτικό δράμα κοινωνικών διαστάσεων. Οι χαρακτήρες αυτούς, ο καθένας έχει μια πολύ μοναδική και ιδιαίτερη πορεία και εδώ έχουμε ένα σκάκι τεσσάρων ανθρώπων που πραγματικά είναι αρκετά έξυπνο ποιος θα κερδίσει την παρτίδα. Φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο ότι τα πράγματα είναι βανάγνωστα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι λίγο πιο ύποπτα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν κάνει να φανερώσουμε, ας πούμε, την πλοκή την ίδια. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως μερικές φορές πιανόμαστε κορόιδα από τους ίδιους τους εαυτούς μας, από τις επιλογές μας. Stop! Καλό! Πέρα από τη διαδικασία την προσωπική που είχα στον ρόλο, νομίζω ότι ενδιαφέρον για τον θεατή θα έχει η έκπληξη της παρτίδας, το πόσο απρόβλεπτα δηλαδή συμβαίνουν τα πράγματα και το πόσο μερικές φορές νομίζουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι των καταστάσεων, επανέρχομαι σε αυτό και συνειδητοποιούμε ότι δεν ελέγχουμε τίποτα. Δηλαδή, το πόσο η μοίρα είναι πιο κυρίαρχη πάνω στις επιλογές μας. Πάρε κορμάρι, εσύ, μωρό μου, πάρε κορμάρι.
κάμερα. Ο κόσμος θα φύγει εκεί πίσω, παιδιά. Ναι, δεν είναι ένα απαλό πράγμα. Δεν μένει δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο δράματος. Πηγαίνει καλά με το μαχαίρι στο λαιμό. Έχει αίμα. Λίγο, αλλά το έχει το αιματάκι. Λίγο αιματάκι θέλετε. Ξέρεις, ο εκνευρισμός είναι διάχυτος γενικότερα. Ψάχνει να βρεις το καλύτερο και αυτό το πράγμα όταν στο οποίο είναι στον ήλιο. Όταν εμείς ήδη ήμασταν εκτεθειμένοι, ας πούμε, πάνω από 10 ώρες στον ήλιο και με αυτές τις θερμοκρασίες που έκαναν τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα αποδίδεται και με συντονία. Είναι ακριβώς αυτό δηλαδή. Αίμα πολύ, εντάξει, κάποιοι πόδια, χέρια, διάφορα, τούμπες, χτυπήματα, πέφταμε κάτω στα κοτόπουλα τον ίδιο, εντάξει, διάφορα. Και πολλά άλλα τα οποία, ξέρεις, τα προλαβαίνεις στο παραπέντε. Αυτή η δαγκονιά, αυτή εδώ, πού την είναι? Είναι δύο, μία εκεί και μία πιο κάτω. Και πιο κάτω. Είναι από αλλού. Από αλλού εδώ μέσα.